Ξεκίνησε από μία ρογμή στον τοίχο και έχουν καταλήξει 4 αίθουσες να είναι κλειστές στο 3ο Γυμνάσιο Σερών. Η διευθύντρια του γυμνασίου, Χρύσα Αραπάκη, σήμερα έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το ιστορικό αυτό σχολείο της πόλης, στην τηλεόραση του Επιλογές, στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και στην Ελένη Μωραΐτη. Το πρόβλημα δεν προέκυψε ξαφνικά. Είναι γνωστό από την περσινή χρονιά. Εδώ και καιρό, και όταν λέμε καιρό, εννοώ από την αρχή της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, όταν είχε έρθει ένα κλιμάκιο από τον Δήμο για να ζητήσουμε να μας βάψει το υπόλοιπο μισό του παλιού διδακτηρίου, γιατί είχαν βάψει μόνο το μισό, εντοπίστηκαν κάποιες ρογμές σε μία αίθουσα στο παλιό διδακτήριο, έτσι όπως το κοιτάμε, αριστερά. Ήρθαν στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και μας κλείνει αυτή την αίθουσα για λόγους ασφαλείας. Με σκοπό να ασχοληθούν, να αποκαταστήσουν τις ρογμές και στη συνέχεια να βάψουμε και το υπόλοιπο κτίριο. Την διότι αλλιώς χρονιά, θα ήταν. Μιλάμε για πέρυσι, για την αρχή, για τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Ωραία. Έτσι λοιπόν δεν ζητάμε βάψιμο, διότι μας βγαίνει η ρογμή, μας σταματάει, κλείνουν την αίθουσα λοιπόν. Θα αποκαταστήσουμε τη ρογμή και θα προχωρήσουμε στη βαφή. Φτάνουμε στη φετινή σχολική χρονιά. Ούτε καν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ούτε καν το καλοκαίρι. Απολύτως τίποτε δεν έγινε. Και φτάνουμε στη φετινή σχολική χρονιά. Στη φετινή σχολική χρονιά είχαμε το δυσάρεστο περιστατικό. Το Δεκέμβριο. Έτσι, το τραγικό περιστατικό. Δεν ήταν απλώς δυσάρεστο, ήταν τραγικό. Πριν από εκείνο το τραγικό περιστατικό, εντοπίζονται κάποιες ρογμές στην προσθήκη που υπάρχει στο παλιό διδακτήριο. Καινούργιες ρογμές. Κάνουμε άλλες ρογμές. Κάνουμε έγγραφο, όπως και την πρώτη φορά, και πάλι στον Δήμο, διότι το δεδομένο είναι ότι υπεύθυνος για τα κτίρια, για τα σχολικά κτίρια είναι ο Δήμος Σερών. Απευθυνόμαστε με έγγραφο λοιπόν να έρθουν και πάλι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να δουν τι γίνεται. Δεν έγινε απολύτως τίποτα, αναφέρει η κυρία Αραπάκη. Το αποτέλεσμα, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου αλλά και η πολεοδομία να κρίνουν σκόπιμο μετά από έλεγχο πως πρέπει 3 αίθουσες να σφραγιστούν οι οποίες παραμένουν κλειστές από τα Χριστούγεννα και να γίνονται πλέον 4 στον αριθμό, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι εργασίες θα τελεστούν κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων. Βλέπουν λοιπόν οι τεχνικές υπηρεσίες και κρίνουν πως 3 αίθουσες, δηλαδή το εργαστήριο τεχνολογίας, ο χώρος, η αίθουσα της μουσικής και η αίθουσα των προβολών που μόλις εγκαταστήσαμε υπολογιστές και προτζέκτορα κλπ. Θα πρέπει να σφραγίσουν. Επειδή σκάει και το δυσάρεστο τραγικό περιστατικό με τον μαθητή, έρχεται κλιμάκιο της πολεοδομίας Σερών, η οποία πολεοδομία αποφαίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, λόγω των ρηγματώσεων πρέπει να κλείσουν αυτές οι 3 αίθουσες. Ο Δήμαρχος των Σερών με τον κύριο Νικτοπάτη για να δουν η διεισόμαση ποια είναι η κατάσταση στο 3ο γυμνάσιο. Άρα λοιπόν στο 3ο γυμνάσιο, τα Χριστούγεννα, όπως και τώρα που μιλάμε, οι αίθουσες οι οποίες είναι κλειστές είναι η μία αίθουσα που είχε κλείσει από πέρυσι, συν τις 3 αίθουσες που κλείσαμε τώρα, φέτος, ναι, τα Χριστούγεννα. Ναι. Άρα έχουμε 4 αίθουσες κλειστές. Θα λύσουν το θέμα αυτό της συντήρησης, δηλαδή της βαφής και της αποκατάστασης της υγρασίας μέσα στις γιορτές, γιατί μετά από τον θόρυβο που είχε σηκωθεί, δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν συνεργεία και έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Το σχολείο είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Η υγρασία τρώει το ιστορικό κτίριο και τα θεμέλια του. Οι γονείς των μαθητών είναι ενήμεροι. Ένα στολίδι αρχιτεκτονικό. Δηλαδή, εάν δεν ρίξουμε χρήματα να διορθώσουμε, να αποκαταστήσουμε τη ρογμή που εντοπίσαμε πέρσι, αυτή η ρογμή μέσα σε ένα χρόνο, διότι το αίτιο που είναι η υγρασία η οποία μπαίνει κάτω από το κτίριο, στην ουσία το χειροτερεύει το πρόβλημα. Και φέτος δηλαδή η ρογμή προχώρησε και στη δεύτερη αίθουσα. Αύριο δεν ξέρω τι θα κάνει ο μελετητής. Θα κάνει κάποια επίσκεψη. Εγώ ξέρω ότι από πέρσι η αίθουσα που είχε ρογμή μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει μελέτη, άντε για τις 3 αίθουσες. Για την περσινή
έχουν προχωρήσει με επιστολές το τελευταίο διάστημα στη Δημοτική Αρχή. Γιατί δηλώνουν μάγνια για αυτά? Πού είναι αυτές οι επιστολές? Γιατί δεν τις ξέρουμε. Έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους γονείς του τρίτου γυμνασίου. Με mail έχουν φύγει επιστολές, έχουν ενημερωθεί όλοι οι γονείς. Μάλιστα, η διευθύντρια αποκάλυψε ένα σοβαρό περιστατικό όταν οι πόρτες μιας αίθουσας δεν άνοιγαν τη στιγμή που προσπαθούσαν να την εκενώσουν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να τη σπάσουν καθώς είχε σκευρώσει. Ή ένας μαθητής άνοιξε ένα πυροσβεστήρα. Ναι. Λοιπόν, είχε γίνει ο κακός χαμός. Είχα την αίσθηση όταν είδα τον άσπρο καπνό να βγαίνει από το παλιό δέντρο ότι άναψε φωτιά μέσα. Λοιπόν, τρέχουμε σαν τους παλαβούς μέσα να δούμε τι γίνονται τα παιδιά. Πραγματικά πανικοβληθήκαμε όλοι, βγάλαμε τους μαθητές, τρέχαν έξω τα παιδιά στην αυλή. Και ευτυχώς ο επιστάτης μου λέει, κυρία διευθύντρια, δεν είναι φωτιά, είναι η σκόνη του πυροσβεστήρα. Τι συνέβη όμως? Ένα τμήμα είχε μείνει μέσα στην αίθουσα γιατί δεν άνοιγε η πόρτα. Οι πόρτες οι εσωτερικές του παλιού διδακτηρίου είναι οι πόρτες οι ξύλινες του τότε. Τι λέτε, κυρία? Έχουν επισκευαστεί κλειδαριές, 100 φορές. Αν πάτε να βιδώσετε, είναι σάπιο πια το ξύλο. Τι λέτε, κυρία? Πρέπει να αντικατασταθεί. Ποιο τμήμα έμεινε μέσα γιατί δεν άνοιγε η πόρτα? Άνοιξε η πόρτα με κλωτσιές, αλλά η πόρτα μπλόκαρε. Δείτε πότε μπλόκαρε. Όταν έσκασε ο πυροσβεστήρας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Νικτοπάτης στην ίδια πάντα εκπομπή ανέφερε ότι οι εργασίες θα γίνουν το καλοκαίρι. Ότι άμεσα θα κάνουμε την αίθουσα της βιβλιοθήκης. Δώσαμε εντολή στον εργολάβο να κάνει τη μόνωση από την εξωτερική σκάλα που είναι πολύ μικρή εργασία και όπως είπε στην κυρία Πάκη θα στείλουμε δικό μας συνεργείο να βάψει το χώρο μέσα και όντως το σκεπτικό είναι να προλάβουμε το καλοκαίρι να κάνουμε τις εργασίες τις πιο σημαντικές, τις πιο βαριές που έχουν σχέση με τη θεμελίωση. Λοιπόν. Θυμίζω ότι είχαν γίνει με τη διαδικασία του κατεπήγοντες εργασίες στη δεξιά μεριά της θεμελίωσης όπως βλέπουμε το κτίριο, τώρα πρέπει να γίνουν στην αριστερή. Αυτές θέλουμε να τις κάνουμε το καλοκαίρι αφού έχουμε τη μελέτη. Ήταν αυτούς σήμερα οι μελετητές, ήρθαν μία φορά, έκαναν τον προέλεγχο, ήταν αυτούς σήμερα, μας παρακάλεσαν να έρθουν αύριο. Οι μελετητές έρθουν αύριο. Το πρωί με υγεία θα είμαστε. Κύριε Νικτοπάτη, προσέξτε, γιατί η τύχη δεν μπορεί να είναι σαΐ στο πλευρό μας. Δεν μπορεί να ανακαλύπτουμε ότι μια πόρτα φρακάρει γιατί ένα παιδάκι, ευτυχώς θα πω εγώ, άνοιξε τον πυροσβεστήρι και είδαν. Φαντάζομαι ότι τώρα δεν κάνετε μάθημα με κλειστές πόρτες. Ανοιχτές οι πόρτες τις κλείνετε, τολμάτε. Δεν γίνεται να κάνεις μάθημα με ανοιχτή πόρτα. Δεν γίνεται, κυρία Ραπάκη μου, να ξαναμπλοκάρει η πόρτα και να φύγετε σαν τα ποντίκια. Δεν γίνεται να κάνεις μάθημα με ανοιχτή πόρτα. Δεν γίνεται, κυρία Ραπάκη. Και να σας πω κάτι. Με όλη τη γνώση που πρέπει να έχει ο λόγος μου. Κλείστε το σχολείο. Όχι, δεν πρέπει να κλείσετε. Κυρία Ραπάκη, θα μαλώσουμε. Κλείστε το σχολείο. Το τρίτο γυμνάσιο κλείσει, θα πρέπει να πάει στο τρίτο δημοτικό ή στο 19 δημοτικό. Να πηγαίνετε το απόγευμα και να κάνετε μάθημα. Μην παίρνετε τέτοια ευθύνη. Είναι πολλές οι ψυχές. Πολλά χρόνια πίσω. Νομίζω ότι ο κύριος Νικτοπάτης είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Μπορεί να αντιληφθεί το θέμα και άμεσα πρέπει να δώσει λύση. Εγώ είπα, μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να μπει συνεργείο. Δεν προλαβαίνουμε, κυρία Ραπάκη, και τρίτο και μουσικό δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε μαζί. Δεν έχουμε λεφτά. Αν δεν έχουμε λεφτά. Προλαβαίνουμε. Κύριε Νικτοπάτη, έχουμε ανθρώπους. Κύριε Νικτοπάτη, σας παρακαλώ, η ευθύνη είναι μεγάλη. Ναι, να έρθουν οι στατικοί, οι αρμόδιοι στατικοί αύριο που θα έρθουν από Θεσσαλονίκη και το μεσημέρι αύριο θα έχουμε νέα, θα μιλήσουμε. Καλά, τώρα σοβαρά μιλάτε. Ανά 6 μήνες θα μας έρχεται κάποιος για να βλέπει τη στατικότητα του τρίτου? Όχι, είπαμε για να δώσουμε οριστική. Την προηγούμενη φορά πριν.